Τη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε. Γεια σου, Μιχάλη. Μέρες το έχεις πει. Σ' άκουγα. Στο Ζέρβα, νομίζω, ένα απόγευμα. Πάει καμιά εβδομάδα, μισό και παραπάνω. Ναι. Βέβαια, το ότι έπαιζε πριν από λίγες μέρες δεν είναι και πολύ ακριβές, για να είμαστε ειλικρινείς. Όχι, όχι, έπαιζε με συμβόλαιο, όχι, έπαιζε στο. Συμβόλαιο είχε και όπως ήταν τόσο μεγάλο το συμβόλαιο του. Ναι. Τρία χρόνια ήταν εκεί, απλά είχε να αγωνιστεί 9 μήνες. Mm. Και ο λόγος ήταν ότι όταν πήγε εκεί ο Τζέραρτ, ήθελε να φέρει κάποιον από την Αγγλία επιθετικό. Ναι. Προσπάθησαν να του λύσουν το συμβόλαιο, να τον πείσουν να φύγει. Αυτός δεν ήθελε να απεμπολίσει ένα τόσο υψηλό συμβόλαιο. Και ουσιαστικά το δεύτερο μισό της σεζόν ήταν ανενεργός στην άλλη τη ΦΑΚ. Απλά έκανε προπονήσεις. Ευτυχώς δεν τον είχαν θέσει σε κάποια δεύτερη ομάδα ή κάτι τέτοιο, να κάνει μόνος του. Απλά δεν συμμετείχε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της πρώτης ομάδας. Αυτό αυτομάτωσε ένα ζήτημα ετοιμότητας, όπως καταλαβαίνεις, Μιχάλη, για το πότε δηλαδή θα είναι έτοιμος να βοηθήσει. Θα περάσει βέβαια. Νομίζω ότι την Πέμπτη θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, καλώς εγώ των πραγμάτων. Για να περάσει και από εργομετρικό έλεγχο, για να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Πάντως πρόκειται για μια κίνηση από αυτές που λέμε από το πανοράφι, σίγουρα, ο Κουάισον. Και είναι επίσης ένας παίκτης στο στυλ και στα χαρακτηριστικά του παίκτη που ήθελε ο Μάντζιος. Δηλαδή ένας παίκτης που μπορεί να παίξει σε όλο το πλάτος της επίθεσης, μπορεί να παίξει και ως second striker, σε ένα σχήμα δηλαδή μαζί με τον Μωρόν. Μπορεί να παίξει φυσικά εννοείται και μόνος του σε περίπτωση που θέλει να δώσει ανάσα στον Μωρόν. Μπορεί να παίξει και ως left winger. Γενικότερα στην καριέρα του έχει παίξει σε πολλές θέσεις. Είναι ένας πολυδιάστατος επιθετικός, ο οποίος πιστεύω ότι αν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί η ηλικία του δεν είναι απαγορευτική, μόλις έρθει στα 30, είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Και το κατάφερε ο Άρης να τον κλείσει και με ένα σχετικά normal συμβόλαιο. Γύρω στις 700-750.000 θα είναι από ό,τι μαθαίνω οι ετήσιες απολαβές του. Mm-hmm. Για δύο χρόνια. Μιλάμε για διεθνή Σουηδό επιθετικό, με σημαντική καριέρα στην Ευρώπη. Ξεκίνησε από την ΑΕΚ Στοκχόλμης. Να δώσω μια εικόνα για όσους τυχόν δεν το θυμούνται, γιατί μέσα από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπορεί αρκετοί να τον έχουν δει ή μέσα από τους αγώνες της Εθνικής Σουηδίας. Το 2014 πήγε στην Παλέρμο με σημαντικά χρήματα για παίχτη που φεύγει από την ΑΕΚ Στοκχόλμης και για εκείνη την εποχή, το 2014, 10 χρόνια πριν, 2 εκατομμύρια ευρώ σε ηλικία 20 ετών ήταν τότε. Στην Παλέρμο είχε 70 παιχνίδια με 8 γκολ. Μετά πήγε στη Μάιντς το 2017 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί νομίζω τον μάθαμε περισσότερο. Σωστά. Στην Bundesliga. Σωστά. Στην Bundesliga είναι εκεί που έκανε τα περισσότερα εντυπωσιακά πράγματα, 34 γκολ, 12 assist σε 130 παιχνίδια. Και συμπαίκτησε με τον Κουντέ του Ολυμπιακού και το Ατρομή του. Ήταν εκείνο το διάστημα. Σωστά. Και το 2021, με την χρηματιστηριακή του αξία να έχει εκτοξευθεί περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ, πήγε με αυτό το εντυπωσιακό συμβόλαιο στην Άλετ ΦΑΚ, την οποία σκόραρε 16 φορές σε 68 παιχνίδια. Και όπως είπες, ήταν ανενεργός τους τελευταίους 6 μήνες. Είναι 53 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα Σουηδίας. Mm-hmm. Έχει παίξει και στα 4 παιχνίδια ως αλλαγή βέβαια στο Euro το 2020. Τότε ήταν ουσιαστικά δίδυμος στην επίθεση με τον Μάρκο Μπέρκ, κατά, mm-hmm. κατά κύριο λόγο. Ναι. Έχει συνυπάρξει και με τον Ζλάταν. Ναι. Και με Ζλάταν, με Μάρκο Μπέρκ και με Ίσακ. Ουσιαστικά με αυτούς τους τρεις έχει υπάρξει παρτενέρ στην επίθεση. Εντάξει, πολύ καλός παίκτης, καλό βιογραφικό, καλή κίνηση. Η τελευταία, νομίζω ότι ο Άρης κλείνει πια με το συγκεκριμένο. Το θέμα είναι να περάσει πρώτα με το καλό, αφού έρθει από τις εξετάσεις και τον εργομετρικό του έλεγχο, να υπογράψει και να δούμε πότε περίπου θα είναι έτοιμος. Εγώ υπολογίζω, Μιχάλη, με αυτά τα δεδομένα τώρα. Βέβαια έκανε κάποιες συμφωνήσεις με την ΑΕΚ Στοκχόλμης, την πρώτη του ομάδα, από ό,τι είπε στους ανθρώπους του Άρη. Υπολογίζω μετά τη δεύτερη διακοπή, μετά το δεύτερο international break, σιγά σιγά θα μπει στο rotation. Ωραία, θα τα λέμε αυτήν την εβδομάδα, γιατί έχεις και ντέρμπι μπροστά και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ, οπότε θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη. Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα.